Για την οποία κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι συνέβαλε, υπάρχει έτσι ένα ενδεχόμενο αυτή η ανάπτυξη που είχε υπολογιστεί να προκύψει το 2015 τελικώς να είναι πολύ μικρότερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι αντιμάχεται τις αποκρατικοποιήσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, δεν επιθυμεί τουλάχιστον την προσέλκυση επενδύσεων με τον τρόπο που το θέτουν, ας πούμε, τα κόμματα της συγκυβέρνησης. Ταυτόχρονα όμως δεν υπάρχει και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όπως υπήρχε μια φορά και ένα καιρό, προκειμένου να κάνει το κράτος ανάπτυξη, προκειμένου να κάνει το κράτος επενδύσεις. Πώς ονειρεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ την ανάπτυξη και βεβαίως τη δημιουργία θέσεων εργασίας, που είναι το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της χώρας τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ήταν ένα πρόγραμμα από ανάπτυξης. Αυτή ήταν η ουσία του μνημονίου και γι' αυτό υπήρξε και 25% ύφεση. Δεν ήταν παρεμπίπτουσα, ας πούμε, βλάβη. Ήταν το σχέδιο αυτό. Γιατί ήταν αυτό το σχέδιο? Διότι η λογική ήταν να φτηνίνουν όλα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να αγοραστούν για ένα κομμάτι ψωμί και οι Έλληνες να δουλεύουν επίσης για ένα κομμάτι ψωμί. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Στην Κόσκο μπορεί να ισχύουν, αν κοιτάξει κανείς τη μεγάλη εικόνα, αυτά που λέει ο κύριος Στραγάκης, βλέπουμε ότι για να αυξήσει την κερδοφορία της και να στείλει τα χρήματα στη Σανγκάη, όχι στην Ελλάδα, η Κόσκο απέλυσε τους εργαζόμενους και προσλαμβάνει με την ώρα ενοικιαζόμενους. Αυτό είναι ένα είδος ανάπτυξης το οποίο δεν κάνει καλό στη χώρα. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, μόνο αυτή τη διακοπή δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω, σας παρακαλώ. Αυτό που λέτε. Λοιπόν, βάσει τη συμβάση, επίσης, τα χρήματα μένουν εδώ. Ναι, να θυμίσω μόνο ότι η Κόσκο επί 2 χρόνια έκανε τσαμπουκά στο ελληνικό δημόσιο για επιστροφή 70 εκατομμύρια ΦΠΑ και τελικά το κέρδισε. Δηλαδή, αυτό το είδος ανάπτυξης. Λοιπόν, για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν ιδιωτικοποιήθηκαν τα περιφερειακά αεροδρόμια. Κρατικοποιήθηκαν στη Γερμανία. Τα πούλησαν έναντι πινακίου φακής σε γερμανική κρατική εταιρεία αεροδρομίων. Στη Fraport. Ναι, αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Επίσης, έχει μια σημασία οποιαδήποτε επένδυση, ελληνική ή ξένη, να εντάσσεται σε έναν σχεδιασμό. Μια επένδυση η οποία λέει ότι εγώ επί 20 χρόνια θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα σας βρω για 6 μήνες δουλειά για να κάνετε τα χρωματουργικά, μπορεί αυτή τη στιγμή στην απελπισία στην οποία βρίσκεται ο κόσμος να ακούγεται ως μια λύση, αλλά είναι μια λύση καταστροφής η οποία θα μας πετάξει στον τοίχο πάρα πολύ σύντομα. Γι' αυτό ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελείως διαφορετική αντίληψη και για τις ελληνικές επενδύσεις και για τις ξένες επενδύσεις. Επίσης, κανένας δεν τους υποχρέωσε να μειώνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το μειώνουν ακόμα και φέτος. Μειώνουν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ακριβώς για να μπορούν να λένε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα το κράτος. Άρα, ας πάμε στους άλλους, ας μας εκβιάζουν, ας μας κλέβουν. Τι να κάνουμε, διότι θα φάτε ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό είναι ένας ομός εκβιασμός εις βάρος του ελληνικού λαού, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχεται. Ωστόσο, θα επιστρέψουμε σε αυτό μετά, κύριε Κυρίτση. Θα ήθελα να